ακέραιη μορφή του που έμεινε 18 ολόκληρους αιώνες. Για να έρθει μια κυβέρνηση σήμερα να τα σηκώσει, να τα αποσπάσει, να τα καταστρέψει, να τα μεταφέρει αλλού. Θα ήθελα να κάνω δύο ερωτήσεις στην κυβέρνηση μετά από τα όσα υπόθηκαν και μετά από την ευρεία του ίδιου συμφωνία. Και περιμένω απάντηση. Η πρώτη ερώτηση είναι ότι το έργο σήμερα του μετρό της Θεσσαλονίκης είναι σταματημένο. Αυτή την πραγματικότητα δεν την αρνείται ούτε η κυβέρνηση, ούτε η αστικό μετρό, ούτε ο Δήμαρχος, μια και επιρρύπτουν την ευθύνη της αδράνειας για το μετρό της Θεσσαλονίκης στο γεγονός ότι προσέφυγαν πολίτες στο Συμβούλιο της Επικρατείας και καθυστέρησαν την εκτέλεση του έργου. Η ερώτηση που θέλω να προβάλλω λοιπόν στην κυβέρνηση, στην Αττικό Μετρό και στον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης είναι, εφόσον οι προσφυγές αφορούσαν μόνο σε αυτόν τον σταθμό που είμαστε σήμερα, τον σταθμό Βενιζέλου, γιατί η κυβέρνηση δύο χρόνια τώρα από το καλοκαίρι του 19 δεν έχει προχωρήσει τους 17 άλλους σταθμούς του έργου? Η δεύτερη ερώτηση έχει να κάνει με το Συμβούλιο της Επικρατείας. Αυτό το οποίο αποφάσισε το Συμβούλιο της Επικρατείας είναι ότι η απόσπαση των αρχαιοτήτων δεν είναι παράνομη λύση. Ερώτηση λοιπόν προς κυβερνώντες. Αφού υπάρχουν δύο νόμιμες λύσεις, η καταχώρα και η απόσπαση, οι οποίες είναι απολύτως επιστημονικά αναγνωρισμένες οι λύσεις αυτές και τεχνικά εφικτές, γιατί η κυβέρνηση επιλέγει αυτήν που καταστρέφει τα αρχαία, κοστίζει περισσότερο και καθυστερεί το έργο περισσότερο? Περιμένουμε απαντήσεις.